ότι θα είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομος. Βλέπετε, εγώ και η σύντροφή μου δεν είμαστε dealer εργοστασιαρχών εργοστασίων καύσης. Τα στοιχεία που διάβασε ο σύντροφός μου, επικεφαλής του συνδυασμού μας, Λαϊκής Πύρης, ο Γιάννης ο Πρωτούλης, τα οποία τα έχω και εγώ μπροστά μου, είναι από τα στοιχεία που δίνει η έκθεση του ΕΒΣΝΑ, την οποία την έχει συντάξει, τοπώνυμα αυτό, μια ιδιωτική εταιρεία. Η ιδιωτική αυτή εταιρεία δεν αποτελείται από κομμουνιστές. Επομένως, ή από κάνα team του ΚΚΕ, τμήμα περιβάλλοντος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και πάει λέγοντας. Είναι μια ιδιωτική εταιρεία η οποία, σύμφωνα με την έκθεση αυτή, παρουσιάζονται ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τον παράγοντο άνθρωπο στη Δυτική Αθήνα και στο Θριάσιο. Ανακεφαλαιώνοντας, τι σημαίνει η ψήφιση αυτινής της ΜΕ. Πρώτον, σημαίνει η οργανική ρύπανση σε μεγάλο βαθμό. Δεύτερον, αποτελεί ένα εφιαλτικό κοκτέιλ από μολυσματικούς παράγοντες, από οργανικούς ρήπους και από καρκινογόνους και άλλους τοξικούς και επικίνδυνους ρήπους, που θέτουν σε κίνδυνο τα λαϊκά νοικοκυριά, την εργατική τάξη και όλους τους κατοίκους της περιοχής αυτινής. Τρίτον, τα ευρήματα που ανέφερε πριν ο κύριος ο Γιάννης ο Πρωτούλης της έκθεσης αντανακλούν επίσης και την υποβάθμιση της ποιότητας των υπόγειων νερών. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Τέταρτον, είναι εμφανέστατη η οργανική ρύπανση των υπόγειων νερών με οργανικό ρυπαντικό φορτίο και δεκαπλάσιο για όλους τους μήνες αυτούς που μέτρησε η συγκεκριμένη ομάδα και παρουσίασε το συγκεκριμένο πόνημα. Πέμπτον, σοβαρότατη επίσης προκύπτει και η μικροβιολογική μόλυνση των υπόγειων νερών μέσω των στραγγισμάτων του χιτά. Έκτον, διαπιστώνεται σημαντική διαφυγή και υπόγεια μετανάστευση του βιοαερίου στο 41% επί του συνόλου των μετρήσεων στην αλφα φάση του χιτά φυλής και στο 68% για τον χιτά λιωσίων. Και τέλος, έβδομον, διοχετεύονται τεράστιες ποσότητες τοξικών ρήπων. Όλα αυτά είναι η ΜΠΕ. Επομένως, όποιος την ψηφίσει, πόσο μάλλον περιφερειακοί σύμβουλοι, όχι ότι οι άλλοι είναι ανεύθυνοι, έτσι δεν έχουν ευθύνη, πόσο μάλλον περιφερειακοί σύμβουλοι οι οποίοι μένουν στη Δυτική Αττική ή στο Θριάσιο και έχουν εκλεγεί από οποιαδήποτε παράταξη το ψηφίσει, πόσο μάλλον από τη Δύση, έχουν σημαντική ευθύνη και θα κληθούν να απολογηθούν στους ψηφοφόρους τους, στις οικογένειές τους, βάζουν σε κίνδυνο και τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους και τα παιδιά τους. Η συγκεκριμένη αυτή ΜΠΕ και η έγκρισή της από το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι η συνέχιση μιας πολιτικής συνεχιζόμενης επαόριστον προγραφής της, της υγείας και της ποιότητας ζωής της εργατικής τάξης. Ευχαριστούμε τον κύριο Τιμπελέξη. Όχι. Δύο λεπτά. Μην βιάζεις να με ευχαριστήσετε. Σε ένα λεπτό τελειώνω. Έχετε λοιπόν, ξεπεράσει όλο τον χρόνο και προσπαθούμε να είμαστε όλους τους χρόνους. Ναι, τον έχουν ξεπεράσει κι άλλοι, αλλά δεν μιλήσατε. Σε όλους έχω μιλήσει. Σημαίνει μείωση προγραφή της υγείας και της ποιότητας ζωής της εργατικής τάξης όλων αυτών των κατοίκων Δυτικής Αθήνας και του Θριάσιου, που είναι κατά πολύ χειρότερη από την πανδημία του κορονοϊού.